Το κλίμα είχε την διάσταση της αισιοδοξίας και όλοι ήταν εκεί προκειμένου να τιμήσουν την επιχειρηματικότητα που τολμά και αντέχει μέσα σε διαδοχικές κρίσεις. Ακριβώς χαρακτηριστικές και αναφορές από τον Υπουργό Οικονομικών. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η πολιτεία, οι φορείς, οι συλλογικοί φορείς να βραβεύουν και να επιβραβεύουν την αριστεία. Να βραβεύουν και να επιβραβεύουν αυτούς που σε δύσκολες συγκυρίες έμειναν όρθιοι, κράτησαν ή και δημιούργησαν θέσεις απασχόλησης, ενίσχυαν την κοινωνική συνοχή. Ρόλος και ευθύνη της πολιτείας είναι αυτές οι επιχειρήσεις, αλλά και γενικώς την επιχειρηματικότητα, να την βοηθάει ποικίλο τρύπος. Μέσα από μειώσεις φόρων, ασφαλιστικών εισφορών, μέτρα στήριξης, αλλά και η επιχειρηματικότητα έχει μια μεγάλη ευθύνη. Να ασκεί εταιρική κοινωνική ευθύνη και να βοηθάει με τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Αν και διαφαίνεται μια αισιοδοξία, ο κ. Σταϊκούρας στάθηκε ιδιαίτερα στην πρόκληση της ενεργειακής κρίσης. Είναι πιο αισιόδοξο το κλίμα από εδώ και πέρα? Είναι γενικώς ρεαλιστικά αισιόδοξο το κλίμα, αλλά πράγματι υπάρχουν πολλές και μεγάλες προκλήσεις μπροστά, με τελευταία την ενεργειακή κρίση, η οποία θέλει προσοχή και η ελληνική πολιτεία έχει ενσκύψει έτσι ώστε να αντιμετωπίσει κατά τον βέλτιστο τρόπο τη νέα πρόκληση που αναδείχθηκε μπροστά μας. Στην εκδήλωση, το παρόν έδωσε και ο Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνης Γεωργιάδης. Είναι μεγάλη μου τιμή που είμαι προσκεκλημένος από το Επαγγελματικό Μελητήριο για τα βραβεία της βιώσιμης επιχειρηματικότητας. Χρειαζόμαστε επιχειρήσεις ικανές να ανταπεξέλθουν στις σύγχρονες συνθήκες του ανταγωνισμού και τέτοιους βραβεία από σημαντικούς φορείς δίνουν ευκαιρία να προβάλλουμε τις καλές επιχειρήσεις και να δώσουμε το καλό παράδειγμα σε όλους. Αίσθηση ικανοποίησης στην βάση των προσπαθειών που γίνονται από τον επιχειρηματικό κόσμο. Δίνοντας ένα παράδειγμα στις υπόλοιπες επιχειρήσεις, ότι ακόμα και στις μεγάλες κρίσεις υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που με γενναίες αποφάσεις, με σκληρή δουλειά, μπορεί να τα καταφέρουν. Έχουμε καινοτόμες επιχειρήσεις, έχουμε επιχειρήσεις startups, δείχνοντας ότι υπάρχει παρόν και μέλλον στην επιχειρηματικότητα και τα βραβεία καινοτόμου επιχειρηματικότητας του Επαγγελματικού Μελητηρίου της Αθήνας θέλουν για μια φορά να αποδείξουν ότι η επιχειρηματικότητα είναι παρούσα και τώρα και στο μέλλον. Η εκδήλωση αυτή του Επαγγελματικού Μελητηρίου της Αθήνας σηματοδοτεί ένα νέο κύκλο προσπαθειών της ελληνικής επιχειρηματικότητας για ανάπτυξη ακόμα και εν μέσω πανδημίας. Υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες εν μέσω πανδημίας, με όλα τα προβλήματα στην πλάτη τους, κατόρθωσαν να αναπτυχθούν, κατόρθωσαν να καινοτομήσουν, να δημιουργήσουν νέα προϊόντα και νέες υπηρεσίες. Συνεχίσουμε τον αγώνα για να λυθούν τα πάρα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζει, ειδικά τώρα πάλι εν μέσω πανδημίας, η ελληνική επιχειρηματικότητα. Θέλω να συγχαρώ άλλη μια χρονιά τον πρόεδρο του Μελητηρίου της Αθήνας, τον Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, και πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Μελητηρίων Ελλάδος. Να συγχωρώ όλο το επιτελείο για όλη αυτή την οργάνωση που κάνει κάθε χρόνο και είμαι βέβαιος ότι μέσα από τέτοιες εκδηλώσεις βγαίνουμε πιο δυνατοί.